Πάμε στον άνθρωπό μας, τον Πάνο του Θεοδόρου, ναι, που τον έχουμε στην αίθουσα σύνταξη και περιμένει. Γιατί μάλλον ήταν όχι, μαζί. Εκεί που σκάει το κύμα. Άγιος Δομήνικος. Flashback. Θυμήθηκες παλιά σου λιμέρια, Πάνο. Ναι, είπανε να με στείλουν για ενισχύσεις. Έφυγα χθες το βράδυ και βρίσκομαι στην παραλία. Wow. Στο γραφείο μου. Και περιμένω τις εξελίξεις. Λοιπόν, οι εξελίξεις όμως είναι πολλές. Και μιας και συζητάμε, μπες και εσύ στην παρέα μας, γιατί μιλούσαμε για τη συγκινητική αποχώρηση της Άσπας. Γενικότερα το ρόλο του Σπύρου Μαρτίκα από την πρώτη στιγμή δείχνοντάς τον, νομίζω ότι ενισχύεται και πάει όλο αυτό. Και να περάσουμε και στον Τζακωμό. Ένας Τζακωμός Κατσαούνη και Σοφιάνας που συνέβη χθες και ακούσαμε και έτσι λίγο παράξερες φράσεις από την Σοφιάνα. Για ακόμη μια φορά δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δυναμική, αλλά όχι με τον πολύ ωραίο τρόπο. Γενικά η Σοφιάνα έχει αρχίσει να έχει λίγο μια ελαφρά αλαζονία. Δεν ξέρω, επειδή έμεινε μια φορά, κάτι έχει πάθει. Το σχολίαζα και χθες γιατί είπε κάποιες άσχημες εκφράσεις. Γενικότερα όμως η επιθετικότητά της έχει αρχίσει να προβληματίζει. Δεν συμφωνεί με ότι η Μυριέλα κατέστρεψε την ομάδα τους, γιατί ουσιαστικά είπε η Σοφιάνα ότι. Μα είπε αλήθειες, γιατί ο Κατσαούνης δεν μίλησε και όταν έπρεπε να μιλήσει. Ότι δεν φταίει η Μυριέλα σε αυτό, άλλος είναι αυτός που φταίει και καταλάβατε που πήγε. Ό,τι και αν λέει, παίζει ρόλο ο τρόπος, δηλαδή έχει αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ επιθετική. Εμένα αυτό με προβληματίζει, γιατί ήταν από τις αγαπημένες μου παίκτριες, αλλά έχει αρχίσει να μην μου αρέσει η συμπεριφορά της. Εντάξει, πάντοτε όταν μιλάς όμως, έχει να κάνει η δράση φέρει και αντίδραση. Και ναι, αλλά οι εκφράσεις όμως, δηλαδή δεν μπορείς να φέρεσαι στον Κατσαούνη και να του λες εκφράσεις οι οποίες ή θα τον προκαλέσουν ή θα τον υποτιμήσουν. Μήπως όμως και εκείνο που φέρνει στο σημείο να μιλήσει για να το αποφασίσει. Ναι, αν μη τι άλλο όμως εκείνο η συμπεριφορά του. Το λέω γιατί είχαμε πολλά μπιπ, με συγχωρείτε κιόλας, λίγο τη ώρα στην οποία προβαλόμαστε κι εμείς. Για να καλύψουμε κομμάτια τα οποία. Όταν έναν άνθρωπο σαν τον Κατσαούνη του λες μία έκφραση του τύπου υποτιμητική, δεν είπε το πώς στα ελληνικά, αλλά το πω αγγλικά, το πάψε ακριβώς είναι το πιο βολικό. Όπως λέει στα ισπανικά, τον προφεσόρ κάγεται. Όταν του λες αυτό και του το λες μία, δύο, τρεις, είναι σαν να θες να τον προκαλέσει να βγει από τα ρούχα του. Δηλαδή θέλει λίγο αυτοέλεγχο και από τη δική της την πλευρά. Έχουμε βίντεο. Δώστε μου την ευκαιρία να μιλήσω. Μόνο αυτό θέλω. Είναι η πρώτη φορά που ανακουφίζομαι έτσι. Λοιπόν, θέλω να ζητήσω όμως τη γνώμη του. Ναι, ναι, με συγχωρείτε, αλλά σήμερα έχω τόση ανάγκη να μιλήσω. Σας είπα που μέσα μου τόπε. Αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον Πάνο όμως αυτό, παρακολουθώντας και τον Τζακωμό και το σχόλιο σου βέβαια, αλλά και όλη αυτή την ένταση την οποία βλέπουμε να φουντώνει διαρκώς, επιτείνεται με τις ήττες στην πλήρη ομάδα. Εντάξει, όταν είσαι σε τέτοιες συνθήκες και η ομάδα σου χάνει επί 7 παιχνίδια συνεχόμενα, μόνο μουρμούρα μπορεί να φέρει αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι όλα καλά. Και το σημαντικό είναι ότι αυτοί να μπορέσουν να βρουν τη δύναμη, να ενωθούν, να συζητήσουν, γιατί αν παραμείνουν έτσι, το μόνο που θα καταφέρουν είναι να πεινάσουν. Δηλαδή, πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με τη δικιά τους την ομάδα, παρά να ασχοληθούν με την ομάδα των κόκκινων. Η κόκκινη ομάδα, αν θυμάστε παλιότερα, είχε και αυτή τα προβλήματά της. Εντάξει, ναι, με τις σερί όμως νίκες έχουν πάρει τα πάνω τους, σε τέτοιο βαθμό που λες. Έχουν πάρει τα πάνω τους, έχουν βρει το κόλπο να τσιγκλάνε τους απέναντι. Δηλαδή, τσιμπάνε κάποιοι, τσιμπήσε. Ναι, αρχίζουμε και ζούμε το παλιό καλό Survivor, την ένταση και το πάθος στον πάγκο. Συγγνώμη, άκουσα το παλιό καλό και νόμιζε Πασόκ. Ρέμισε. Ενώ το παλιό που... καλό παλτό του Δάντη, λέω από τυχαία. Ενώ αυτό που ζούμε να υπάρχει ανάμεσα στους πάγκους η ένταση και το πάθος και να μην βλέπουμε δύο ομάδες απλά να κάθονται στον πάγκο και να παίζουν το παιχνίδι και να δούμε ποιος θα φάει και ποιος δεν θα φάει. Να κάνω μια ερώτηση που τώρα μου ήρθε. Εσείς οι δύο ήσασταν μαζί σωστά στο Survivor. Ναι, 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 ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι δεν είστε και πολύ κοντά στο παιχνίδι. Είστε λίγο σε ομάδες, λίγο με ένταση μεταξύ τους. Θυμάμαι λάθος, να μου θυμίσετε. Γι' αυτό βγήκε έτσι ο σύνταξης. Ναι, πού το βρήκε, αποκαλύφθηκε. Τον αφήνω εγώ εδώ. Εντάξει, όσο προχωράει το παιχνίδι που ήμασταν και με το Χάρη και είχαμε φτάσει προς το τέλος, η κούραση, η πείνα. Ναι. Εντάξει, δεν είχαμε τέτοιες κόντρες όμως. Δηλαδή δεν φαγωνόμασταν κιόλας. Είχαμε έτσι. Στα πλαίσια. Καλά, δεν θυμάμαι τα δικά σας τώρα να τα αναφέρω. Όχι, όχι. Θα σας τα πω όλα. Περιμένετε να σας τα πω όλα. Εγώ θυμάμαι με το Χάρη πάρα πολύ χαρακτηριστικά που είχα γυρίσει από ένα τραυματισμό. Είχα χαλάσει το γόνατο και μπήκα μετά από 12 μέρες που δεν το είχα πει πουθενά. Και είχαμε παίξει τότε, θυμάμαι με το Χάρη, 7-8 παιχνίδια. Μέχρι να καταλήξουμε στο τέλος ήταν εκείνο το συμβούλιο που είχα αποχωρήσει. Είναι ένα παιχνίδι που το θυμάσαι, δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Αυτή η ένταση, το άγχος να πάρεις όλη την ομάδα στο μέρος σου. Χάρη, πες την αλήθεια. Όχι, όχι. Έλα, κρατιέσαι, σε βλέπω. Δεν μπορώ, θα είναι δίπλα σου. Περίμενε. Εγώ θα πω το εξής. Ο Πάνος, παιδιά, έχει κάνει μια φορά πάνω στην ένταση ένα
Έτσι. Και αυτό μπράβο, και μπράβο, έθαψε μπράβο. Όλη η Ελλάδα. Και πήγανε να τον δαγκώσουν. Το θυμάμαι. Έτσι, ναι, 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 ναι. Γιατί να το συγκρίνω με το Σοϊλέδη, ρε παιδί μου, και με τα παιδιά φέτος, ναι, που είναι πολύ έντονα. Έτσι. Και τον πάνω πήγανε να τον κρεμάσουν. Για ένα σουτ που έκανε. Έχεις δίκιο, Χάρη. Θέλω να ρωτήσω κάτι επί τη ευκαιρία για να επανέλθουμε στο φετινό Survivor και τον ένα και τον άλλον, επειδή έχετε την εμπειρία. Εγώ έχω την άποψη ότι πάλι καλά κρατιέται η ομάδα των μαχητών. Μετά από 7 ήττες, και μάλιστα οι 5-6 από αυτές ήταν ήττες βαρύτατες, δηλαδή 12, νομίζω ότι πάλι καλά. Αν είχε τύχει αυτό, φοβάμαι, στους διάσημους, κυριολεκτικά όπως λέμε στην Ελλάδα, θα είχαν σφαχτεί. Παίζει ρόλο η ψυχολογία του. Πάλι καλά κρατιούνται. Παίζει ρόλο τα ματσαρίσματα. Έτσι. Έχουν αποσυντονιστεί. Τι πηγαίνει αυτό. Άρχισαν να επανέρχονται. Να σας απαντήσω. Αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν. Πώς να το πω, πολλά θέματα μέσα στους μαχητές, όπως και θα συνέβαινε, δηλαδή και στους διάσημους θα υπήρχαν αντίστοιχοι και υπήρχαν. Έτσι, λοιπόν, το κομμάτι είναι ότι η Σοφιάνα αυτή τη στιγμή είναι εχθρός της ο Κατσαούνης, ξεκάθαρα. Η Σοφιάνα δεν θέλει να πάει παρακάτω, έχει μείνει σε αυτό το ρηματοσυμβούλιο με τη βόμβα που έχει πετάξει. Ναι, αλλά πέρασε δύσκολα, μάλιστα. Και να σας πω και κάτι, ναι, ακριβώς. Πέρασε δύσκολα. Δεν είναι και εύκολο να ξέρεις ότι πίσω από την πλάτη σου ενορχιστρώνεται όλα αυτά. Με τους αντιπάλους. Από τρεις. Από τρεις. Από τρεις όμως. Καλά, βγες, δεν μας πειράζει. Τις τηλεκάτρες, δεν θα τις χαλάσει. Εγώ το λέω καταφέρω. Λοιπόν, έχεις επίσης, να ολοκληρώσω. Έχεις επίσης, πέρα από αυτό το κομμάτι, ο Κατσαούνης που είναι έτσι ένα αγκάθι για την ομάδα για πολλούς και ευνόητους λόγους. Βλέπε Μυριέλα, βλέπε όλη και τη στάση του. Έχεις ένα Μαρτίκα που επίσης προσπαθεί να τη δει όντως ελ προφεσόρ, όντως ο αρχηγός της μπλε ομάδας. Άρα, που κινεί τα πάλι καλά που δεν έχουν σφαχτεί περισσότερο για αυτό το πράγμα. Όταν έχεις τέτοια θέματα, μην κοιτάς που ακόμα δεν έχουν ξεσπάσει τόσο έντονο με το Σπύρο. Ναι. Άρα συμφωνείς ότι θα μπορούσαν να έχουν εκραγεί περισσότερο. Η σχέση μεταξύ τους να γίνει τρελή. Εγώ θεωρώ ότι θα έρθει το Σπύρτο. Που θα ανάψει και εκτός θα γίνει αν επανέλθουν στις νίκες, γιατί το χθεσινό σκορ ήταν καλό. Απλά θέλω να θυμίσω, πριν πει αυτό που θέλει ο Χάρης, ότι δεν το είχε κάνει αυτό στη Σοφιάνα μόνο ο Κατσαούνης. Ήταν μαζί από δίπλα και ο Σάβας και ο τρίτος ήταν ο Μαρτίκας. Ναι, απλά ξέρετε, εκείνη εστιάζει στον Κατσαούνη. Δεν είχε μιλήσει εκείνη την ημέρα ο Κατσαούνης. Ενώ ο Σάβας είχε πει, δεν το είπα. Αυτός ήταν ο Ιωάννης τα μασούσε και δεν ήξερε τι έλεγε. Να ξεκινήσω τώρα. Πάντως, επειδή είπες για Σπύρτο, θέλω να το κάνετε. Είναι ο Μαρτίκας. Σπύρτο. Το Μαρτίκας, πέτα το σπιρτάκι του. Το λέω και το αφήνω και αυτό εδώ. Λοιπόν. Το κοριτσάκι μετά, σπίρτα. Εδώ. Και ρίξε το κορμί μου σπίρτο επίσης για να το κάνω λίγο πιο αυτό. Δεν μπορώ, τι θα κάνω. Εδώ είναι και ο Πάνος, παιδιά, να με διαψεύσει. Όταν λοιπόν μπαίνεις στο παιχνίδι πάνω και πας στην καλύβα και ξαφνικά βλέπεις μία έτοιμη ομάδα γυναικών, υποομάδα, που κάνει κουμάντα από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι εύκολη κατάσταση ή είναι δύσκολη κατάσταση. Μπαρούτι μυρίζει, μιας και μιλάμε για φωτιές. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις μια υποομάδα να κάνει κουμάντο. Όπως έκανε η Ασημίνα, η Πελαγία, μπράβο, η Σοφιάνα, μπύρι. Πολύ καλά, λοιπόν, η Πελαγία όχι τόσο πολύ. Ναι, δεν νομίζω τόσο παιδιά, πολύ. Η Πελαγία είναι μέσα στο γκρουπ. Είναι μέσα στο γκρουπ και εμείς σας πω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη για να μπορεί να διαχειρίζεται το γκρουπ. Και έχει αρχίσει να εκδηλώνεται. Έχεις δίκιο, Χαρή. Έτσι, γιατί η Πελαγία είναι πανέξυπνη και έχει διαχειριστεί πάρα πολύ ωραία την κατάσταση. Δεν πελαγώνει. Γόνει, σωστό. Λοιπόν, για να μην μπει στα βλέμματα και να μην μπει στις ψηφοφορίες η Πελαγία. Τι λες, μωρέ, που θα έπρεπε να μπει. Τι εννοείς δεν μπαίνει στα βλέμματα, δεν μπαίνει αγωνιστικά στα βλέμματα. Ότι η Χάρη, αργά δεν ή γρήγορα δεν θα έπρεπε να έχει μπει όμως ήδη, αλλά έχει μπει Κατσαούνης. Μία ή δύο φορές. Θυμήσου ότι αν σε μία ενδεχόμενη πάλι ήττα των μαχητών. Θεωρώ ότι ο επόμενος στόχος που είναι να βγει υποψήφια προς αποχώρηση θεωρώ ότι θα είναι η Πελαγία. Ναι, μετά από 6 εβδομάδες. Υπάρχουν δύο νέοι παίκτες. Κάτσε να ολοκληρώσω. Μετά από 6-7 εβδομάδες, πώς έχουμε φτάσει τώρα, η Πελαγία ακόμα δεν έχει πάει προς υποψήφια. Δεν έχει μπει υποψήφια. Λοιπόν, άρα το έχει διαχειριστεί τέλεια όλη αυτή την υποομάδα. Και έχει μπει Ασημίνα, έχει μπει Σοφιάνα, έχει μπει Κατσαούνης, έχει μπει ο Ανδρέας. Και δεν έχει μπει η Πελαγία. Η Πελαγία όμως δεν είναι τόσο μετοχική στο κομμάτι αυτό. Είναι πιο easy. Είναι γιατί βλέπεις τόσο ακόμα και όταν μαζεύονται κάπου. Ο Χάρης εννοεί από ό,τι κατάλαβα ότι χειρίζεται τα πράγματα με έναν τρόπο έμεσο, πολύ διακριτικό, διπλωματικό. Χωρίς να είναι κραυγαλαίος. Ήταν στη σωστή υποομάδα και το λέω το ήταν γιατί αυτή η υποομάδα έχει αρχίσει και σπάει και έχει μειοψηφία πλέον. Λοιπόν, και οι άντρες όταν ξεκίνησε το παιχνίδι λοιπόν ήταν σπασμένο. Καθένα μόνο. Όλοι το παίζανε. Κοκόρια. Αρχηγοί, τα κοκόρια που λέγαμε λοιπόν. Οπότε. Τα κορίτσια ήταν πολύ έξυπνα. Χτίσανε την υποομάδα τους και γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησαν όλα αυτά τα προβλήματα. Και όσο εξελισσόταν το παιχνίδι και όσο χάναν τις δυνάμεις τους οι γυναίκες, ξεκίνησαν οι άντρες την επίθεση. Με αρχηγό τον προφεσόρ.
Μέγας προφεσόρ αυτός. Αχ, μην το λέμε προφεσόρ. Κρίμα για τον προφεσόρ. Ο προφεσόρ λοιπόν μην το υιοθετήσουμε. Ο προφεσόρ κάνει τα δικά του. Ο Σπύρος Μαρτίκας είναι προφεσόρ. Ντεμεκ. Λοιπόν, κάνει τα δικά του. Ναι. Προσπαθεί όμως, παιδιά, με τα δικά του ο προφεσόρ, καλός, κακός, ανάβει φωτιές παντού. Να ρωτήσω κάτι, το Πάνο. Πάνο, ναι. Εσύ στην ομάδα των μαχητών, μήπως έχεις αντιληφθεί κάτι το οποίο δεν το έχουμε πάρει εμείς πρέφα εδώ που το συζητάμε. Σωστά, σωστά. Είναι πρωτοφανές, δεν χρειάζεται να κρύψουμε κάτι. Ότι έχουν δημιουργηθεί οι υποομάδες, τα κορίτσια με τα κορίτσια, τα αγόρια με τα αγόρια. Ο Κατσαούνης έμεινε μόνος του, ας πούμε. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι του και νομίζω ότι στη φάση που βρίσκεται το παιχνίδι, δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα μήνα παιχνιδιού, άμα ο καθένας κάνει το παιχνίδι του, δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ ομάδα και δεν πρόκειται να κερδίσεις ποτέ. Βέβαια. Στην παρούσα φάση πρέπει να βρουν τον τρόπο, δηλαδή να δουλέψουν, να προπονηθούν, να παίζουν έξυπνα ματσαρίσματα για να μπορέσουν να φάνε. Γιατί άμα δείτε και το χθεσινό παιχνίδι, όταν φτάναν στο στόχο, θα καταλάβετε η γλώσσα του σώματος ότι πηγαίνανε αγχωμένα, θέλανε πάρα πολύ την νίκη, οπότε αυτό δεν τους χαλαρώνει. Πάνω η κουβέντα, η πολύ προχωρημένη, μιας και μίλησες για ματσαρίσματα, προχωρημένη κουβέντα γιατί ενόχλησε και πολλούς από τις δύο ομάδες, της Ασημίνας ότι καλό θα είναι να φύγουν μερικοί παίκτες για να ισχυροποιηθούμε. Ας γίνουμε κι εμείς οκτώ, αλλά να φύγουν αυτοί που πραγματικά πρέπει να φύγουν. Πώς σου φάνηκε, γιατί τους ενόχλησε πολύ. Γενικά. Χτύπησε κάπως άσχημα, ακούγεται, ασχέτως το αν είναι, έχει βάση όχι. Και ποιους, για ποιους χτυπάει η καμπάνα. Δεν γενικά, όταν έχεις, αδύναμους παίχτες στην ομάδα, προφανώς από την απέναντι είναι εύκολο στόχος το να κάνουν κάποια ματσαρίσματα. Πιστεύω όμως ότι είναι πολύ αρχαίο ακόμα το παιχνίδι, γιατί αν δούμε και ο Ανδρέας που μπήκε πριν δύο εβδομάδες, είναι άδικο να φύγει. Και δυναμώνει σιγά-σιγά. Και δυναμώνει σιγά-σιγά. Δηλαδή, σε δύο εβδομάδες, γιατί να είναι στόχος για να φύγει. Εγώ πιστεύω ότι μια ομάδα και αυτό που θα μείνει και στο παιχνίδι και μετέπειτα και για να προχωρήσουν, είναι ότι να δούνε τις αδυναμίες τους και να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν ώστε να βοηθηθούν όλοι να πάνε μπροστά. Δηλαδή, μην πάμε να βρούμε την εύκολη λύση πάντα ότι «Α, δεν είσαι καλός, σε κρίνω, σε στοχοποιώ, σε μπράβο. Κάνω στην άκρη». Είναι κάτσε, κάτσε, κάτσε. Κάτσε τώρα για να το φτιάξω εγώ. Θα σου πω ένα όνομα πάνω. Καλά, που έχει σχέση με λουλούδι. Τι? Τι δεν άκουσα. Για πες πάνω. Πώς πέραγες όταν η Ροδάνθη έχανε και έτρεχες και σπάγεις τα πόδια σου να φέρεις νίκες. Ωραία. Να ήταν δύσκολο. Πραγματικά. Ένιωθα πάρα πολύ άσχημα γιατί είχαν περάσει και πάρα πολλοί μήνες. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, ήμασταν και πολύ μακριά τότε. Αλλά θέλω χάρη να σου θυμίσω κάτι. Θυμάσαι που πήγαμε να παίξουμε το παιχνίδι της Ασυλίας για να χάσουμε, για να φύγει η Ροδάνθη. Τι γλυκονική. Και το 8-1. Και το 8-1 το κάναμε 19. Κοίτα, για να χάσουμε δεν ήταν κανένα συμφωνημένο. Έτσι, μην μπερδευτούμε και λέμε ότι χάσαμε κανένα παιχνίδι. Θέλαμε να είμαστε πιο χαλαροί. Να χάσουμε. Ναι, ήμασταν πιο χαλαροί γιατί δεν το φοβόμασταν σαν την ψηφοφορία. Παιδιά, να είστε καλά. Ας αφήσουμε τα περασμένα. Εμείς κερδίζαμε και παράλληλα πεινούσαμε.